Γίνονται φοβερά σπρωξήματα κατά τα καλάθια. Καρατζάς από τον Ελληνιάδη, το σούτ με καλές προϋποθέσεις και 2-0 για τους ερυθρόλευκους μετά από 1,5 λεπτό αγώνα. Για τον Μυριούνι. Ένα πολύ άσχημο σούτ. Και τώρα Ελληνιάδης. Μωραΐτης, σούτ για 2 πόντους και ισοφάριση 4-4. Να εδώ Μωραΐτης στο πρώτο πλάνο. Καρατζάς, Πάσπαλιε. Μαρκάρει εκεί πιεστικά ο Μυριούνης. Το σούτ από τον Ιουγκοσλάβο, rebound δύσκολο από τον Ελληνιάδη και καλάθι, 7-6. Ευνηδίασε τους αμυνόμενους του Παναθηναϊκού Ελληνιάδης. Στον Καμπούρη και από εκεί στον Ελληνιάδη ξανά. Ένα καλό σούτ από τον Ελληνιάδη, μειώνει σε 13-9. Να το σωδώ, το πρώτο του καλάθι. Όχι, 2-2 έχει. Σταμάτης, Πάσπαλιε. Το σούτ εν κινήσει, καλάθι και φάουλ. Καλάθι από τον Πάσπαλιε και φάουλ από τον Ανδρίτσο. Μάλιστα. 19-15 και μία βολή για τον Ζάρκο Πάπαλιε. Κούρι. Πάσπαλιε. Με αντίπαλο τον Αλβέρτη τώρα. Για να δούμε τι θα καταφέρει ο νεαρός πάνω στον πολύπειρο Ιουγκοσλάβο. 22-22 από τον Ζάρκο Πάσπαλιε που έχει 3 στα 5 δίποντα. Σταμάτης. Πάσπαλιε. Για τον Σιγάλα χαμηλά θα νικήσει τον Οικονόμου. 26-24. Για τον Σιγάλα. Ωραία προσπάθεια από τον Παπαδάκο. 28-26. 6 λεπτά και 40 δεύτερα πριν από το τέλος του μηχρόνου. Μωραΐτης που επανήλθε. Επανήλθε στη θέση του Σταμάτη. Πάσπαλιε. Βήματα. Βήματα που δεν καταλογίζουν οι διαιτές. Και 28-28. Να εδώ Ζάρκο Πάσπαλιε. Με 4 στα 6 δίποντα. Παπαδάκος. Μωραΐτης. Πάσπαλιε σούτ για 3 πόντους. Και ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά με 30-31 με αυτή τη βόμβα 3 πόντων του Ζάρκο Πάσπαλιε. Ακόμα 5-20. Πάσπαλιε. Φάουλ από τον Αλβέρτη. Και η μπάλα πλάγια για τους ερυθρόλευκους ή θα θεωρήσουν οι διαιτές ότι πήγαινε για σούτ. Μάλλον σούτ θα υπάρχουν ούτως ή άλλως. Μία σε μία βολή. Ναι. Με τον Πάσπαλιε. Φαίνεται την εσωτερική. Πασάρι ωραία στον Παπαδάκο. Και 32-35 από τον Γιώργο Παπαδάκο, ενώ οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και ο Πάγκος του ζήτησαν βήματα και όλα ράνουν το Πάσπαλιε. Σταμάτης για τον Παπαδάκο. Ωραίο σουτ και 34-37 ο Ολυμπιακός πάλι στους 3 πόντους. Ο Παπαδάκος που έχει 3 στα 3 δίποντα. Γέκος τώρα. Να ο Καρατζάς που ετοιμάζεται να επανέλθει. Πάντα Γέκος. Καλαμπάκος. Ο Παυλίσεβιτς ετοιμάζει και τον Ντέιβις. Φάουλ από τον Μωραΐτη και 2 βολές στον Τίνο Καλαμπάκο. Να εδώ ο Μωραΐτης. Ήταν το 18ο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Μάλλον το χρέωσαν στον Παναθηναϊκό. Τι έκανε. Όχι, ναι, το διόρθωσαν τώρα. Το πρώτο φάουλ. Λένε πρώτο φάουλ για τον Σταμάτη. Δεν πάει να καταλάβω. Πρώτο φάουλ για τον Μωραΐτη. Στο Μωραΐτη το χρέωσαν τελικά. Φέρει αυτή. Ο Ιωάννηδης κάνει τα παράπονα του στο Βιδάλι. Καλεί και τον Σιμεωνίδη, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται. Ο Ιωαννίδης τώρα τα βάζει με τη γραμματεία. Κάτι θέλει να γράψει στο φύλλο αγώνα. Για να δώσουμε το μικρόφωνο στον Δημήτρη Καρίδα. Δημήτρη, έχεις το λόγο. Ο Γιάννης Ιωαννίδης υποστηρίζει ότι έχει γίνει παράβαση κανονισμών σε αυτή τη φάση και ετοιμάζεται να κάνει ένσταση. Θα κρατήσουμε εδώ το μικρόφωνο. Βεβαίως. Να ακούσουμε τι ακριβώς γίνεται και για ποιο λόγο θέλει να κάνει ένσταση ο Ιωαννίδης. Βεβαίως. Βάλε κοντά το μικρόφωνο να ακούγεται. Ενίσταται ένσταση να κάνει. Έρχεται και ο άλλος διαιτητής τώρα, ο Στέλιος Σιμεωνίδης, για διαβουλεύσεις στην γραμματεία. Πότε
Ακούμε απευθείας τον Γιάννη Ιωαννίδη που υπαγορεύει στη γραμματεία την ένσταση. Γιατί η τεχνική ποινή στον πάγκο. Προηγείται της τεχνικής ποινής του Παπαδάκου. Και ως εκ τούτου υπάρχουν τέσσερις βολές, αλλά όχι η κατοχή της μπάλας από τον Παναθηναϊκό. Τέσσερις βολές των τεχνικών ποινών. Τέσσερις βολές. Αλλά όχι η κατοχή της μπάλας μετά την τελευταία βολή από τον Παναθηναϊκό. Έγινε αντιληπτό, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι το θέμα της κατοχής της μπάλας, γιατί υπάρχει κατοχή μπάλας και από τον Παναθηναϊκό. Πολλές και πάλι του Ολυμπιακού είναι. Είναι σαφές. Αλλά δεν θέλεις να ξέρεις, μη σε πούνε ότι μιλάς μαζί μου. Φοβάσαι, μη σε δύο Ελλάδα. Είσαι τίμιος. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό φοβάσαι. Της κατοχής της μπάλας, στη συνέχεια. Η οποία πρέπει να είναι στον Ολυμπιακό. Αλλά όχι της κατοχής της μπάλας από τον Παναθηναϊκό. Ναι, μετά την τέταρτη βολή. Η μπάλα παίζει μετά την τέταρτη. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι κατά σύμπτωση ο Βιδάλης με τον Σιμεωνίδη ήσαν διαιτητές και στον αγώνα που έχασε ο Ολυμπιακός από τον Πανιόνιο και είχαν δεχθεί τότε τις φοβερές επικρίσεις του Ιωαννίδη. Όχι, να ξέρω την απάντηση. Θα σας πούμε την απάντηση. Είστε γραμμένοι όλοι να δείτε. Ο Ιωαννίδης απαιτεί από τους δύο διαιτητές να απαντήσουν αυτή τη στιγμή επί της ενστάσεως στο φύλλο αγώνος. Για να δούμε τι θα γίνει. Οι διαιτητές δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι να απαντήσουν. Περιμένουμε και εμείς εδώ. Υπάρχει ζωντανή μετάδοση. Οι δύο διαιτητές δεν αποδεικνύονται συνεργάσιμοι. Παρακαλώ, μπορείτε να πάτε στον πάγκο τους. Δυστυχώς αποκλειστήκαμε από τη γραμματεία, όπως είδατε. Ο κύριος Σιμεωνίδης δεν αφήνει να πλησιάσουμε. Αλλά μόλις απαντήσουν οι διαιτητές στο φύλλο αγώνος, θα επανέλθουμε να διαβάσουμε και εμείς την απάντησή τους για τους τηλεθεατές του ΜΕΚΑ. 26 δεύτερα πριν το τέλος. 77-81. ...25 πόντια από τον αερό, με μεγάλα ποσοστά... ...και 78-81. Πας παλιά. Πάλα από τον Ντέιβις. Παναθηναϊκών για να καμφθεί το ηθικό του σταμάτη. 81-83. 81-84. Φάουλ από τον Μωραΐτη πάνω στον Σκοπολίθα, Σκροπολίθας. Αστοχή όμως και όλα τελειώνουν. 81-84 ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου από τον Παναθηναϊκό.